τα social media, και αυτό λέει και στους πελάτες μου, ότι βοηθούν στη δουλειά και βελτιώνουν την απόδοση. Όπως και κάποιο άλλο πράγμα που δεν το κάνουν συχνά κάποια ενοχλητική στην εταιρεία. Αλλά το κακό είναι ότι αν το παρακάνεις κιόλας δεν δουλεύεις στο τέλος καθόλου. Και γενικώς είναι και εθιστικά τα social media. Άμα ξεκινήσεις δεν σταματάς για ποτέ. Δεν έχει κλείσει κανείς το λογαριασμό στο Facebook για παραπάνω από 2 μέρες. Και όλοι σου λένε ότι social media, κάνεις social media και εγώ, και εγώ το κάνω καλά. Αλλά μόνο μια δοκιμή θα σε πείσει. Πάντως, παρόλο που είμαι ειδικός, αυτό που δεν έχω καταλάβει στο ελληνικό κοινό είναι γιατί βάζω μόνο φωτογραφία ανθάς εκεί που ζητάει φωτογραφία προφίλ. Πολύ έρχεται μετά το επόμενο ερώτημα και πώς το σπούδασες αυτό και γιατί το κάνεις και όλα αυτά. Βασικά, εγώ ήμουν στο ίδιο παιδιά όταν οι άντρες, όλοι στο ίδιο ήταν άντρες, δηλαδή και αυτοί που λέγαμε ότι. Ξανά. Ήμουν στο ίδιο από την εποχή που οι άντρες ήταν άντρες, οι γυναίκες ήταν επίσης άντρες και παιδιά ήταν μόνο πράκτορες στο FBI. Όμως τη μετατροπή γενικώς για να το κάνω και επαγγελματικά ήρθε σαν μια πρόταση όταν ήμουν ο πολιτικός blogger, τότε που ήταν μόδα και το πολιτικό blogging, το blogging γενικότερα, είχα γίνει από τους πιο διάσημους ψευδόνιμους bloggers. Ήρθε η επαγγελματική πρόταση, αλλά ακόμα και σήμερα με ρωτάνε για πες μας λέει τα σχόλιά σου. Μια ιστορική τηλεόραση έρχεται τον Ιούνιο και θα μου πάρει συνέντευξη και όλα αυτά σου. Έχω ακόμα τέτοιο. Και έτσι είπα να πω και εδώ το πολιτικό μου σχόλιο. Θέλω να πω κάτι για τη Χρυσή Αυγή, την κατηγορείται όλοι. Ένα σε όλους τους Έλληνες όμως. 93% των Ελλήνων τη βρίζουν. Το Πασόκ θέλω να πω ότι έχασε γιατί δεν απεκολούθησε τη συμβουλή μου. Είχα πει ότι ο Χρήστος Παπουτσής έπρεπε να αναλάβει αρχηγός του κόμματος. Ξέρει από ναυάγια. Στον Φώτη του Κουβέλη, που τον συμπαθώ πάρα πολύ σαν άνθρωπο, θέλω να τοποθεθεί επιτέλους ένα βραβείο. Έχει αυτό το ένσυχτο, ας πούμε, σηκώθηκε και έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε δεύτερο κόμμα. Και όσοι από εσάς ψηφίσατε λίγο και Πασόκ, παρακαλώ να χειροκροτήσετε. Θέλω δανεικά, έτσι κι αλλιώς Αλτσχάιμερ έχετε. Και για να πω και το τελευταίο μου αστείο, είναι για τον ρατσισμό. Λένε ότι η Ελλάδα συζητιέται τώρα αν οι Έλληνες είναι ρατσιστές και όλα αυτά. Εγώ θέλω να κάνω μια δημοσκόπηση. Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι περισσότερο ρατσιστές, οι άντρες ή οι γυναίκες? Να ψηφίσουν πρώτα αυτοί που ψηφίζουν ότι είναι γυναίκες, να χειροκροτήσουν. Να ψηφίσουν ότι είναι περισσότερο οι άντρες. Παιδιά, μόνο ο τύπος που ψήφισε για τις γυναίκες είναι. Και θα σας το εξηγήσω πολύ απλά. Θα σκεφτείτε τώρα, είμαστε στον δρόμο. Είναι 2 κοπελίτσες, ας πούμε, και βλέπουν ένα τύπο φέτες. Τούμπανο τύπος και φοβάται μια μπλούζα τέτοια, σαν αυτή, Ουκραίνα. Σαν εσένα. Περνάει, ας πούμε, έτσι όλα αυτά. Γίνεται λίγο, πω πω, μαρέκι, φοβερός τύπος. Αλλά είσαι βλαμμένη, αυτός είναι Ουκρανός. Ένα αντίστοιχη περίπτωση, είναι 2 φίλοι, ας πούμε. Περνάει το τούμπανο. Το τούμπανο. Γυρνάει και κάνει ένα στον άλλο. Μαλάκα, τι τούμπανο είναι αυτό, τι κολλάρα. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να γυρίσει ο άλλος και πει, ναι, μου εδώ αυτή είναι Ουκρανή. Με την πολιτή σα, μπορεί να πει ότι δεν ξενογαμάει. Γιατί γνωστοποιητάει εδώ που τα λένε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ο Ανδρέας Κολοκάνης. Πρώτη φορά. Ακουστικά. Ναι. Πώς κλείνει, Ανδρέα, πώς κλείνει. Πώς κάνεις αυτά.